την άποψή σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως έχει καταδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι απογοητευτικό το να παρακολουθείς με φανατισμό από το σπίτι σου. Αυτό. Εσύ? Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, γιατί εντάξει, τώρα δεν γίνεται πρωτάθλημα που να μην έχει θέαμα. Να βγαίνει ο πρωταθλητής της Ελλάδας, ξέρω, κάθε φορά από τα Χριστούγεννα και γενικά να ακούσει τόσο πολλά πράγματα. Αυτό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα απαραίτητα έτσι ώστε να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί έως τώρα. Να μην υπάρχει τέτοιος χουλιγανισμός και στα γήπεδα και να ελέγχονται και λίγο οι οπαδοί κιόλας. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δεν βλέπω γενικότερα, δεν μπορώ. Είναι καλό το ελληνικό? Δεν μπορώ να συγκρίνω, εφόσον δεν βλέπω και από ξένες χώρες, δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι από τα καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ και ότι άμα συνεχίσει έτσι θα σταματήσει να υπάρχει κιόλας. Εσύ? Απέσιο. Τζάμπα το παρακολουθούμε, δεν αξίζει καν. Okay. Και χίλιες φορές αγγλικό ποδόσφαιρο. Αγγλικό. Εκεί βλέπεις. Αγγλικό, ναι. Αγγλικό μάλιστα. Και εδώ έχει ποιότητα, αλλά είναι όλα συστημένα. Τζάμπα υπάρχει. Να το κάνουμε αυτό. Είναι χαμένη υπόθεση. Ο Μαρινάκης είναι έσχος. Έχει ξεφτυλίσει το ποδόσφαιρο. Κάποιος άλλος? Δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάλι μαύρο. Τι άλλο να πω? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι πιστεύετε για το ποδόσφαιρο? Τίποτα. Αν μου κάναν υπουργό αθλητισμού θα τα έφτιαχνα όλα γήπεδα τα στάδια. Όλα γήπεδα τα έφτιαχνα. Φτύρει από ψήφου. Εφόσον υπάρχει χουλιγκανισμός, τα πάντα είναι καλά. Εσύ? Εγώ ρε φίλε, δεν ακολουθώ το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι βασικό. Εντάξει. Είμαι άσχετη. Τέλειο. Άστο, μεγάλη διαφθορά. Αυτό τέλος. Αυτό τέλος. Μεγάλη διαφθορά ρε φίλε. Σε ποιο? Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κυριαρχούν, δεν κυριαρχεί το ταλέντο και γενικά... Δεν έχω. Πώς φαίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι καλό, ποιοτικό? Όχι. Όπως πάει η κοινωνία, πάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, χάλια. Τι άλλο θέλω να σου πω? Την κατάσταση, ποιοι φταίνε? Φταίμε και εμείς οι ίδιοι που έχουμε αυτές οι εκπομπές που τους έχουμε. Τι άλλο, οι ομάδες μας, χάλια. Εντάξει, ο Πάκου βρέθηκε να σαβείς, πάει μπροστά. Ο Άρης τι γίνεται, ο Ηρακλής τι γίνεται? Στο τέλος θα βλέπουμε μόνο ερασιτεχνικό και άμα βλέπουμε. Δεν έχω πω τίποτα άλλο, παιδί μου. Μόνο Πάουκ, φίλε, μόνο Πάουκ. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πόχα και βρωμιά. Εγώ δεν πιστεύω τέτοια. Κάτι κομπλεξική λένε κάτι τέτοια. Για να μαυρίσουν τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι οι πρόεδροι πρέπει να βάλουν περισσότερα λεφτά σε κάθε ομάδα. Όπως ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Μελισανίδης. Αυτά και γενικά. Περισσότεροι πρέπει να βάζουν λεφτά ώστε να πηγαίνουν, ώστε και το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί και να πηγαίνει καλύτερα στην Ευρώπη. Όπως ο κύριος Μαρινάκης. Αυτά. Τα χειρότερα. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο? Εντάξει, τίποτα. Μόνο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι. Τίποτα άλλο. Επένδυσες και παίρνεις πράγματα. Αυτό. Έτσι. Ολυμπιακό. Συμφωνώ. Να είσαι καλά. Την άποψη σας για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Χάλια. Αυτό. Τι άλλο? Μια λέξη τα λέει όλα. Εσείς? Πολύ καλύτερο και από την Αργεντινή. Την άποψη? Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βρωμιά και δυσοδεία. Πάω κάρα. Αυτό μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι άλλο να πω? Μία είναι η ομάδα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ασχολούμαι καθόλου με ποδόσφαιρο. Πώς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο? Χάλια. Αυτό. Okay. Δεν ασχολούμαι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χειρότερη. Εσύ? Πλέον η καντήσια ιδία, ναι. Αυτό, ναι. Αυτό έχει καταστραφεί, δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλέον δεν έχουμε ποδόσφαιρο, μόνο μια διαιτησία είναι η πιο χάλια, οπότε δεν βλέπουμε. Τι απάντηση θα σώσουμε τώρα? Τι γνώμη σου? Είναι καλό? Ζώδες, αυτό, ζώδες. Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Πώς φαίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο? Καλό σε επίπεδο? Καλό σε επίπεδο, μια χαρά είναι. Αλλά τι να πω, δεν.
νομίζω είναι απογοήτευση. Δεν, νομίζω ότι το εκφράζει όλο αυτό. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο όμως είναι χρόνια πίσω. Δεν έχω φιλά άποψη για το ποδόσφαιρο. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν έχω άποψη για το ελληνικό, δεν το λογίζω καθόλου. Ένα μπάχαλο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει από τους μεγάλους και οι μικροί γίνονται όλα εις βάρος τους, αυτό. Α, δεν, μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα, δεν ξέρω ούτε τον Πανιόνι ούτε την Προοδευτική. Τίποτα. Εγώ δεν θέλω στο ποδόσφαιρο να υπάρχουν βαρδιλογιάννηδες, μαρινάκηδες, αλαφούζηδες, αυτός ο Μελισανίδης. Αυτή να μείνει, αυτή καταστρέψα το ποδόσφαιρο. Τελείως. Λέων, έχει καταδείξει τόσα ίδια που έπαψα πριν να βλέπω το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παίκτες γενικώς από όλες τις ομάδες είναι απλά κάποια μοντέλα που βγαίνουν έξω και κάνουν το χαβαλέ τους μέσα στο γήπεδο. Αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δεν ξέρω από αυτά. Δεν ασχολούμαι. Τώρα με έπιασα προετοίμαστο, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι καλό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναλόγως τώρα πρέπει να δεις και αναλόγως τις ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει τη δικιά της κουλτούρα, παίζει το δικό της παιχνίδι. Θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, ειδικά με τους οπαδούς και με όλα αυτά. Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν αλλιώς όλο αυτό. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Με τον ελληνικό ποδόσφαιρο, πιστεύω πως δεν έχει, έτσι όπως θα συνεχίσει, δεν θα έχει μέλλον, ας πούμε, όπως το εξωτερικό, ας πούμε, στην Ισπανία, γιατί ξέρω εγώ, πολλά παιχνίδια όντως, όπως λένε, πρέπει να είναι στημένα και δεν παίζουν τόσο ωραία μπάλα όσο παλιότερα.